Γεια σας, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα δούμε μαζί το άλλο καλοκαιρινό τσαντάκι που σας υποσχέθηκα. Είναι ένα τσαντάκι βόλτας, βαμβακερό νήμα, ιδανικό μέγεθος τόσο όσο για τις καλοκαιρινές βόλτες, που βέβαια με το ανάλογο νήμα μπορείτε να το κάνετε σε πιο σκούρο χρώμα και για το χειμώνα. Πάρτε λοιπόν όποιο νήμα σας αρέσει. Εγώ έχω επιλέξει βαμβακερό νήμα και βελονάκι νούμερο 4 και πάμε να δείτε πόσο εύκολο είναι. Για το σχέδιο αυτό χρειαζόμαστε πόντους πολλαπλάσιους των 4, συν 6 πόντους, συν 1 και το τέλος για να γυρίσουμε. Αφού λοιπόν πρόσθεσα τον ένα πόντο που χρειάζομαι για να μπορέσω να γυρίσω, γυρίζω κατευθείαν στην αρχική μου αλυσίδα κάνοντας 3 βουβά. Πάμε να κάνουμε το πρώτο μας μπαλάκι. Μπαίνω στον επόμενο πόδο, τον τέταρτο, κάνω ένα άριχτο, μία λυσίδα στον αέρα, παίρνω νήμα και δείτε, θα μπω σε αυτή εδώ την κάθε τη γραμμούλα που δημιουργεί το άριχτο. Παίρνω νήμα και βγάζω τους 2 πόντους μόνο. Κρατάω 2 στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα, ξαναμπαίνω στο ίδιο σημείο, βγάζω 3 πόντους, κρατάω πάλι 2 στο βελονάκι μου. Αφήνω ένα πόντο και στον επόμενο μπαίνω, παίρνω νήμα και τους κλείνω όλους μαζί με άριχτο. Άλλο ένα άριχτο στον επόμενο πόντο. Στον τέταρτο πόντο. 4 πόντους χρησιμοποιώ για να κάνω αυτό το μπαλάκι. Συνεχίζω με 4 βουβά. Ξεκίνησα με 3 βουβά. Έκανα σε 4 πόντους το μπαλάκι, σε 4 πόντους το βουβά. Πάμε πάλι να κάνουμε άλλο ένα μπαλάκι. Παίρνω νήμα, μπαίνω στον επόμενο πόντο και κάνω ένα άριχτο. Μία λυσίδα στον αέρα, παίρνω νήμα και μπαίνω στο κάθετο αυτό ποδαράκι που δημιουργεί το άριχτο. Βγαίνω από τους 2 μόνο και κρατάω 2, παίρνω νήμα, ξαναμπαίνω, βγάζω 3 πόντους και κρατάω πάλι 2 στο βελονάκι μου. Αφήνω ένα πόντο, μπαίνω στον επόμενο και τους κλείνω όλους μαζί σε άριχτο. Άλλο ένα άριχτο. Ολοκληρώθηκε και αυτό το σετ. Πάμε για 4 βουβά. Πάμε να κάνουμε πάλι ένα μπαλάκι. Άριχτο, αλυσίδα στον αέρα, παίρνω νήμα, μπαίνω στο κάθε το ποδαράκι που δημιουργεί ο άριχτος πόντος. Στο ποδαράκι λοιπόν αυτό, βγάζω τους 2 πόντους μόνο, κρατάω 2 θηλιές στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, κάνω το ίδιο ακριβώς, βγάζω 3 τώρα θηλιές, κρατάω 2 στο βελονάκι, αφήνω ένα πόντο, στον επόμενο τα κλείνω όλα μαζί με ένα άριχτο, άλλο ένα άριχτο, 4 πόντοι. Αυτοί οι 4 λοιπόν χρειάζονται για να δημιουργήσω το μπαλάκι. Οι επόμενοι 4 είναι 4 βουβά. Αυτό εναλλάσσεται. 4 πόντους χρησιμοποιώ για να κάνω το μπαλάκι μου. 4 βουβά, 4 πόντους. Μέχρι να φτάσω στο τέλος που θα πρέπει να μου έχουν μείνει 3 βουβά. Με 3 ξεκίνησα, με 3 θα τελειώσω. Να, οι 3 τελευταίοι μου πόντοι. Να, η πρώτη μας σειρά λοιπόν. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 7, 28. Και 6 που είναι η ακριανή, 3 και 3, 34 πόντοι. Συν 1 που μου χρειάστηκε. Ξεκίνησα λοιπόν την αρχική μου αλυσίδα με 35 και μετά είχα 34 πόντους για να δουλέψω για το υπόλοιπο πλεκτό μου. Άρα το μέγεθος το δημιουργείτε εσείς ανάλογα το πόσα μπαλάκια θέλετε να κάνετε.
θα ξέρετε ότι πάει μπαλάκι κοιλάδα, μπαλάκι κοιλάδα, άρα αυτό είναι το πολλαπλασιό σας, συν 6 πόντους που είναι 3 και 3 δεξιά και αριστερά. Πάμε στην επόμενη σειρά μας, που από εδώ και πέρα όλες οι σειρές στην ανάποδη πλευρά του πλεκτού θα είναι βουβά στην πίσω θηλιά. Άρα το σχέδιό μας είναι μία σειρά αυτή που δημιουργούμε τα μπαλάκια μας και στην πίσω σειρά, στην πίσω πλευρά του πλεκτού μας, βουβά στην πίσω θηλιά. Γυρνώντας για την τρίτη σειρά του σχεδίου μας, ξεκινάμε με τα τρία βουβά που είναι η αρχή και το τέλος του πλεκτού και τι είχαμε από κάτω, είχαμε μπαλάκι. Τώρα θα κάνουμε 4 βουβά. Στους 4 πόντους της πιο κάτω σειράς που δημιουργούσαμε το μπυλάκι μας, το μπαλάκι μας, τώρα θα κάνουμε 4 βουβά. Και στα 4 βουβά της πιο κάτω σειράς που ήταν η κοιλάδα που έκανε την καμπύλη, θα δημιουργήσουμε το μπαλάκι μας. Πάμε 4 βουβά, γιατί στην πιο κάτω σειρά εκεί είναι το μπαλάκι μας. Στο σημείο που πιο κάτω ήταν το βαφούλωμα, η κοιλάδα, δημιουργούμε πάλι μπυλάκι. Τελειώνουμε τη σειρά με τα 3 βουβά. Αυτή ήταν η τρίτη σειρά του σχεδίου μας. Από εδώ και πέρα αυτές τις σειρές επαναλαμβάνουμε. Πλέκουμε ένα λάκ στα μπαλάκια μας και στην ανάποδη σειρά πάντα βουβά στην πίσω θηλιά. Ξεκινάμε την επόμενη σειρά με 3 βουβά πάντα και τώρα έχουμε να κάνουμε κατευθείαν το μπαλάκι μας. Αφού πλέξαμε στους 4 αυτούς πόντους, οι επόμενοι 4 στην πιο κάτω σειρά έχουν από κάτω τους το μπαλάκι, άρα κάνουμε 4 βουβά.
Αυτό ακριβώς επαναλαμβάνουμε λοιπόν για όσο μήκος χρειάζεται για να δημιουργήσουμε την τσάντα μας. Είναι ένα πολύ όμορφο σχέδιο. Ίσως σε ένα μονόχρωμο νήμα να μπορούσατε να το δείτε ακόμα καλύτερα. Αλλά πιστέψτε με, είναι πραγματικά όμορφο και ιδιαίτερο. Έφτασα το πάνελ μου στα εκατοστά που χρειάζομαι για να κάνω το δικό μου τσαντάκι και πάμε να κάνουμε όπως πάντα και όπως σε όλα μας τα πάνελ την περιμετρική σειρά. Έχουμε τελειώσει στην ανάποδη σειρά με τα βουβά, κάνουμε μια λυσίδα στον αέρα και γυρίζουμε και ξεκινάμε να κάνουμε άριχτα, σε κάθε πόντο ένα άριχτο, κανονικά πιάνοντας όλο μας τον πόντο, όλη τη φυλιά από κάτω. Φτάνοντας στη γωνία, κάνουμε μία λυσίδα στον αέρα, γυρίζουμε λοιπόν από τη μεγάλη πλευρά. Σειρές με άριχτα είναι, άρα σε κάθε σειρά ένα άριχτο. Όπως δημιουργούμε πάντα τις περιμετρικές σειρές γύρω τα πλεκτά μας κομμάτια. Αφού λοιπόν έκανα όλη την περιμετρική, έχω βάλει τα σημάδια που αν με έχετε παρακολουθήσει ξέρετε πάντα ότι σε αυτά τα τσαντάκια, σε αυτό το στυλ πάντα βάζω σημάδια γιατί λέω μέχρι εδώ είναι το μπροστινό μέρος της τσάντας, αυτός είναι ο πάτος. Ακριβώς όσο είναι η μία πλευρά της τσάντας κάνω και την πίσω πλευρά την πλάτη και το υπόλοιπο που μου μένει είναι το καπάκι το οποίο συνήθως το κάνω περίπου όσο είναι η πλευρά της τσάντας και ίσως μία σειρά λιγότερη για να έρθει να κουμπώσει. Βάζω λοιπόν τα σημάδια αυτά και για να ξέρω μέχρι πού θα πλέξω και να μην χρειαστεί να ξυλώνω, γιατί κάνοντας ένα κομμάτι, το βλέπω με το μάτι και αποφασίζω ότι αυτό το ύψος θέλω για την τσάντα μου. Μετά θα κάνω τον πάτο. Ξέροντας πόσο είναι αυτό, θα κάνω το επόμενο. Επίσης, μετά με διευκολύνει το να έχω ποντοδείκτες για να κάνω τα πλαϊνά και για άλλο ένα λόγο που θα σας πω σε λίγο. Βλέπετε λοιπόν ότι παρόλο που έκανα την περιμετρική σειρά, είναι η πλέξη τέτοια που δεν έχει στρώσει το πάνελ. Γι' αυτό λοιπόν θα κόψουμε ένα πλέγμα όσο είναι το κομμάτι μας, αλλά τεντωμένο, θα το τεντώσουμε και θα το στρώσουμε με τα χέρια μας και θα κόψουμε το πλέγμα τόσο όσο είναι το κομμάτι το πλεκτό, αλλά τεντωμένο. Προσοχή, τεντώστε το καλά. Γιατί αν κόψουμε το πλέγμα μικρότερο, δεν θα μας στρώσει όμορφα το κομμάτι μας. Γιατί τώρα που το έχω κόψει όσο είναι τεντωμένο, θα τεντώσει τη δουλειά μου όλη το πλέγμα και θα γίνει ένα πολύ ωραίο στρωτό κομμάτι. Όπως είναι λοιπόν από την καλή πλευρά, τώρα θα ξεκινήσω τη διαδικασία που ξέρουμε, πλέκοντας μία ακόμα περιμετρική σειρά, πιάνοντας όμως και το πλέγμα μαζί. Πόντο-πόντο, πιάνοντας και το πλέγμα και κάνοντας άριχτα. Λοιπόν, δείτε τώρα τι διαφορά υπάρχει. Τώρα που βάλαμε το πλέγμα, έχει στρώσει όλο το πλεκτό κομμάτι και είναι στις σωστές διαστάσεις. Ο λόγος λοιπόν επίσης που βάζω τους ποντοδείκτες από την αρχή είναι αυτό που θα σας πω τώρα. Ξεκινώντας να ενώνω το πλέγμα μου, ενώνω τη μία πλευρά. Το πλέγμα με το ύφασμα σας έχω πει να το πιάνετε με πιαστράκια γιατί πλέκοντας μπορεί να τεντώσει και να καταλήξετε να σας περισσεύει μεγάλο κομμάτι από το πλεκτό. Εάν από την αρχή το στρώσετε ίσια και το πιάσετε με τα κλειψάκια, όλα θα πάνε τέλεια. Θα έρθει σωστά το πλεκτό με το πλέγμα. Αφού λοιπόν τελειώσω την πλευρά αυτή και έχω τα σημάδια μου, όταν θα πάω στην επόμενη μεγάλη πλευρά, ξέρω ότι εκεί που είναι το σημάδι είναι αυτή η σειρά. Αυτή η σειρά από το πλέγμα πρέπει να πέσει ακριβώς στον άλλο ποντοδείκτη. Αυτές οι πλευρές ξέρω ότι είναι ίσες, αλλά θα προσέξω να είναι ακριβώς στην ίδια ευθεία ο ποντοδείκτης στη σειρά του πλέγματος. Μου έχει τύχει στο παρελθόν και ίσως να έχει τύχει και σε εσάς, πλέκοντας να μου στραβώσει το πλεκτό, δεν είχα πιάσει σωστά το clips
και αυτός ο ποντοδείκτης να είναι, ξέρω εγώ, σε αυτό το τετραγωνάκι το πλέγμα και αυτός να είναι σε αυτό. Να έχει πάει δηλαδή στραβά. Αυτό ξέρετε πού θα φανεί. Όταν θα ενώσουμε την τσάντα και θα τη σηκώσουμε, η τσάντα θα στρίψει. Ενώ αν έχετε ποντοδείκτες και βλέπετε ότι είσαστε ακριβώς στην ίδια ευθεία, μειώνω στο ελάχιστο τις πιθανότητες να μου βγει στραβή η τσάντα. Όσο είναι λοιπόν λίγο και επίπεδο, θα μετρήσω να βάλω και τα μεταλλικά ποδαράκια. Έχετε δει ότι σχεδόν πάντα βάζω μεταλλικά ποδαράκια, θεωρώ ότι δίνει αυτό το τίποτα, ένα άλλο στυλάκι στη τσάντα μας, την βλέπουμε πιο περιποιημένη. Και τώρα λοιπόν ξέρουμε ότι έχουμε πόσους πόντους ανάμεσα στους ποντοδείκτες, εγώ έχω 10 πόντους. 10 λοιπόν είναι η ενδιάμεσα πόντι μου. 11ος και 12ος είναι οι ποντοδείκτες, που σημαίνει ότι σε αυτά τα δύο σημεία θα ενωθεί το πλαϊνό. Άρα, θα βάλω 10 πόντους στην αρχική μου αλυσίδα για να ξεκινήσω να σηκώσω το πλαϊνό, γιατί όταν θα κάνω την περιμετρική σειρά θα δημιουργηθούν και αυτοί οι δύο πόντοι ακόμα που θέλω για να ενώσω. Ρίχνουμε όσους πόντους ακριβώς είναι ενδιάμεσα στους ποντοδείκτες. Και για το ύψος, όσες σειρές είναι το πλαϊνό μου. Στη δική μου περίπτωση είναι 18 σειρές και 18 σειρές είναι και στην άλλη πλευρά. Αφού λοιπόν έχω τσεκάρει ότι όλα είναι ωραία, έτσι μπορούμε να σηκώσουμε οποιοδήποτε πλαϊνό και να ξέρουμε ότι θα μας βγει ίσιο. Στη σημερινή τσαντούλα όμως εγώ θα κάνω ένα διαφορετικό πλαϊνό. Το έπλεξα με την πλέξη την ίδια που έκανα τόση ώρα στο πλεκτό μου, την πλέξη λάστιχο, πλέκοντας βουβό στην πίσω θηλιά και το έπλεξα κάθετα, κόντρα. Ταιριάζει πάρα πολύ αυτή η πλέξη. Να σας το δείξω λίγο σύντομα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν μετράω την πλευρά από το τσαντάκι μου και όχι τον πάτο που σας εξήγησα πριν. Για μένα λοιπόν, όπως σας είπα, είναι 18 πόντι, ένας για να γυρίσω και ξεκινάω κατευθείαν και πλέκω συνέχεια βουβά. Σας είπα λοιπόν τον κλασικό τρόπο που σηκώνουμε τα πλαϊνά μας, τι μετράμε, και τώρα σας δείχνω και έναν άλλο τρόπο για να κάνουμε ένα πλαϊνό κόντρα πλεγμένο, κάθετα. Αφού λοιπόν ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε 18 πόντους, γιατί τόσοι πόντι είναι στην πλευρά της τσάντας, πλέκουμε κάθετα τις σειρές μας. Στην περίπτωση που πλέκω εγώ τώρα, πλέκω την πλέξη λάστιχο με βουβό στην πίσω θηλιά, για όσο φάρδος έχει ο πάτος μας. Εννοείται ότι τελειώνοντας το φάρδος του πάτου μας, πλέκουμε και την περιμετρική μας σειρά. Τα δύο αυτά κομμάτια που έχω κάνει για πλαϊνά, τα επένδυσα με πλέγμα, όπως έκανα και στην τσάντα. Είναι 10 εκατοστά, ακριβώς στη μέση θα βάλω τις καμάρες που θα χρησιμοποιήσω εγώ για να πιαστεί η αλυσίδα μου. Και το επόμενο βήμα μας είναι να επενδύσουμε με ύφασμα και σάλπα την τσάντα. Σε τέτοιου είδους τσαντάκια που θέλω να στέκονται, να είναι σκληρά, εγώ εκτός από το πλέγμα χρησιμοποιώ και αυτοκόλλητη σάλπα. Εκτός ότι μου δίνει την απαραίτητη σκληρότητα για την τσάντα μου, είναι και πάρα πολύ εύκολο, γιατί διπλώνω το ύφασμα, το κολλάω και μετά αυτό το σκληρό κομμάτι παίρνω και απλά το προσαρμόζω πάνω στην τσάντα. Θα το πιάσω με τα κλειψάκια μου και θα το ράψω γύρω-γύρω με βελόνα και κλωστή. Στα δύο πλαϊνά μου δεν θα βάλω σάλπα, γιατί θέλω να είναι πιο μαλακά, να μπορούν να διπλώνουν προς τα μέσα, ώστε να με διευκολύνουν στο κλείσιμο της τσάντας μου. Απλά λοιπόν θα βάλω το ύφασμα επάνω και θα το ράψω και αυτό με βελόνα και κλωστή.
Και αφού έκανα την επένδυση και έβαλα και το κούμπομα, έβαλα με σημάδια στο πλαϊνό μου, να δω ότι έχουν πέσει όλα σωστά και ξεκινάω να ενώνω με βελονάκι και νήμα από τη δεξιά πλευρά όπως κοιτάμε την τσάντα μας. Υπάρχει λόγος που ξεκινάω από αυτή τη σειρά, από αυτή την πλευρά. Υπάρχει λόγος που ξεκινάω από αυτή την πλευρά. Θα σας δείξω αμέσως τι ένωση θα κάνουμε. Ξεκινάμε λοιπόν και κάνουμε άριχτα πιάνοντας ολόκληρους τους πόντους και από τα δύο κομμάτια. Δεν πιάνουμε μόνο τις δύο εσωτερικές θηλιές όπως συνήθως. Πιάνουμε όλη τη θηλιά από το πλαϊνό, όλη τη θηλιά από το τσαντάκι και πλέκουμε άριχτα. Ξεκινάω λοιπόν από αυτή την πλευρά, γιατί θα πλέξω περιμετρικά χωρίς να κόβω και να ενώνω κλωστές. Θα πλέξω γύρω-γύρω, θα φτάσω στο πλαϊνό, θα φτάσω στο μπροστινό και από εκεί θα πάω στο επόμενο πλαϊνό, στην άλλη πλευρά. Έτσι και πιο σταθερή κάνω την τσάντα μου και δεν χρειάζεται να κόβω και να ενώνω συνέχεια κλωστές. Φτάνοντας επάνω σε αυτή την πλευρά, έχω ενώσει όλο το πλαϊνό και γυρνάω στην πλευρά του και πλέκω κάτω από το πρώτο πόντο βουβά. Το είδος αυτό της βελονιάς, το πλεκτό οριζόντια, δημιουργεί μια πολύ όμορφη αλυσίδα που είναι εμφανισιακά ωραίο, αλλά μου κάνει και πιο σταθερό το τελείωμα του πλεκτού μου. Το κάνει πιο χοντρό, πιο στα κάτω. Με ένα βουβό περνάω κατευθείαν στην μπροστινή πλευρά της τσάντας μου και συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο να πλέκω βουβά. Δείτε πόσο όμορφο φαίνεται με αυτή την κοτσίδα που δημιουργείται και μου στρώνει και ωραία και το τσαντάκι μου. Έφτασα στο άλλο πλαϊνό και ξεκινάω να ενώνω με τον ίδιο τρόπο, με άριχτα πιάνοντας και τις δύο θηλιές. Ενώ λοιπόν εδώ έχω κάνει βούβα, όταν θα φτάσω στο καπάκι, κάνω άλλη μία σειρά με άριχτα, όχι με βούβα. Το καπάκι μου το θέλω ένα τάκ μεγαλύτερο, για να κλείνει και να αγκαλιάζει όμορφα το μπροστινό μέρος, να μην είναι τσίμα-τσίμα. Συνεχίζουμε λοιπόν σε όλο το καπάκι άριχτα. Φτάνοντας στο τέλος, κλείνω με ένα βουβό. Κανονικά έχω τελειώσει όλη μου την ένωση, η τσάντα μου είναι σταθερή και δεμένη. Έχω ενώσει τα πλαϊνά, εγώ όμως θα κάνω την τσαχπινιά μου. Γυρίζω πίσω με την ίδια βελονιά που έκανα μέχρι τώρα και κάνω βουβά. Με τα βουβά αυτά κάνω το τελείωμα πάλι από το καπάκι πιο σταθερό, πιο χοντρό και έχω και μια πολύ όμορφη κοτσίδα να το στολίζει. Δείτε, φαίνεται καταρχήν πόσο σταθερή και στακάτη είναι. Η επένδυσή της είναι ολόησια, τα πλαϊνά μπορούν και λυγίζουν προς τα μέσα που θέλω εγώ για να κλείνει όμορφα η τσάντα μου. Το καπάκι έχει την τσαχπινιά του, είναι τόσο όσο πρέπει μεγαλύτερο για να καλύπτει το κάτω μέρος. Όλα είναι σταθερά και όμορφα. Θα βάλω λοιπόν και την αλυσίδα μου. Έχω βρει
αυτή τη διπλή αλυσίδα που το χρώμα ταιριάζει απόλυτα. Και είναι έτοιμο. Handmade, το αρχικό της Μάρας, για την δικιά της τσάντα. Και εύχομαι να τη χαρεί πολύ. Τα ποδαράκια μου. Τέλεια. Αυτό ήταν λοιπόν το τσαντάκι Μάρα, φίλες μου. Ελπίζω να σας άρεσε, είναι πάρα πολύ εύκολο, έχει τις αχπινιές του. Είδαμε και μερικά κολπάκια πώς θα μας βγει πιο σταθερό και πιο όμορφο. Αν το κάνετε, να το χαρείτε κι εσείς πολύ με υγεία. Μην ξεχάσετε, αν σας άρεσε, να πατήσετε like στο βίντεο, πατήστε εγγραφή στο κανάλι μου αν μόλις με ανακαλύψατε, βάλτε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.